Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Μόλις πέταξαν κάποιοι λίγο περίεργο που είναι στο γήπεδο και για λίγο άβολα. Anyways, θα προσπαθήσω να ζήσουμε αυτό. Παρακολουθούμε την τελευταία αναμέτρηση της Puebla BC και του Πανικού για την regular season της Master League. Προέρχεται κατοχή για τους νόμαδους με ένα 5 σε καρπούς. Ο Πανικός κατάφερε και έκλεισε. Ο Πανικός, ο οποίος έχει 9 παίκτες στη διάθεση του εναντί 7 των παίκτων της Puebla. Να μιλήσουμε ότι ο Πανικός πέρασε από ήττα από τους Brokers και μετά από 24 μέρες ενώ στους διατρείς είναι έστοχο. Έχει ελεύθερος ο Παρασκευάς. Από 24 μέρες λοιπόν επιστρέφει στα παρκέ του Μπασκετάκη Θεσσαλονίκη. Είναι η τελευταία αναμέτρηση για την regular season. Ο Πανικός για 3 σεγόντες παιχνίδι ελεύθερος είναι άστοχος. Έρμπολο όμως ο Σιμελίδης. Η ομάδα της Puebla τώρα, η οποία είναι τεχνικά φλουτσοδομένη απόψε, προέρχεται από την ιστορική για αυτήν την αναμέτρηση απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Μόλις 2-24 ώρα πριν στις 26 του μηνός, δηλαδή 103 πόντι παθητικού και 100 πόντι ενεργητικού. Ενώ ο Αντωνάκης μια ωραία κίνηση για αυτήν την πάρα στο καλάθι, εντός από την baseline 5-0. Το υψηλότερο ενεργητικό και το υψηλότερο παθητικό διορθώνω που έχουν που είχαν ποτέ. Σε ένα μόλις παιχνίδι και την όμορφη, η οποία έρχεται τώρα την παλαλή στον τρίτη, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις και απόψε. Θα δώσει ένα screen τρίμπαλο στο Μελίδη για να τροφοδοτήσει αυτός. Εσύ την εκείνη τώρα δεν καταφέρει να κρατήσει ο Μετάνες. Βάλουμε καφή και πάλι. Θαυρίδης, κάνει μια κίνηση, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ο Μετάνιος. Μελίδης, για να βγάλει μια ωραία πάση, υπάρχει παράβαση με το πόδι. Παρέμβαση, αυτό είναι το Μελίδη, επέμβαση πήγα να πω. Χειρουργική πάσα πάντως, με χειρουργική ακρίβεια, οπότε ήταν στα συναφή. Anyways, Λαμπαρίδης. Στα 14 λεπτά ο καπιτάνιος γυρίσει, κάνει στιγμού, εξετάζει τις επιλογές του. Αλεξανδρίδης, μετά από μια τρίπλα θα πάρει το τρίποντο. Στους γιατρείς είναι άστοχος όμως. Αυτός ο οποίος συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό για το 42% στο τρίποντα, όπως λένε οι πληροφορίες που είχαν η Puebla στο τελευταίο του παιχνίδι. 19 τρίποντα δεν ήταν αρκετά για να τους δώσει την νίκη απέναντι στους Θεσσαλονίκς, που προχώρησαν στο 14-3. Ο Αλεξανδρίδης, ο Γιώργος, με το νούμερο 6 πάει μέχρι μέσα, κερδίσει το φάουλ χαμηλά, το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση για απόψε, στην πρώτη αναμέτρηση από τον Σορμελίδη. Ακολουθεί Κάριος Μακάμπι Τελ Αβίβ, για 3 το ένιωσε, αλλά είναι άστοχος ο Αλεξανδρίδης. Νέντικο, ο οποίος έχει ξεκινήσει την πάρτα την μπάλα, έχει ξεκινήσει βασικός, προηγουμένως πάρει στην βάση, στόχισε, αλλά θα περάσει εκτός. Μελίδης, συνδέμε αναφορά. Καπιτάνιος. Βαρίδης, έμεινε μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Μελίδης. Μετά από 3 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους οι παίκτες του Puebla. Τονάκης, ωραίες τρίπλες έχει τον Αλεξανδρίδη απέναντί του. Αστεβάς, καλό πάση James, ο Φογιώρος έχει βρεθεί. Φτάσα του πάρει στον Αθομελίδη, αλλά υπάρχει σφύριμα παράβαση. Για δευτερολέπτων στο γηδοθεί στον Παρασκευά. Αλλαγή κατοχής. Αλεξανδρίδης στην επαναφορά. Μελίδης. Μελίδης θα δώσει την επιλογή για Καπετάνιος. Δεν θα την εκμεταλλευτεί ο Εσύ πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα εκτελέσει. Όχι. Δέχτηκα κι εγώ. Σε αυτό θα είναι υπερβολικά αποφασισμένος. Θα παρήδει στα 9 δευτερόλεπτα. Παρήδει φλέξα με τον Αντωνάκη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Φιγέρο, ο οποίος συγκράτησε 2-1-2-1. Τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Παρασκευάς, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτός που κάρφωσε στο warm-up. Αν κάθομαι και εδώ πέρα, υπήρχαν πολύ σοβαρές πιθανότητες να μπει στο επερχόμενο top 10, το οποίο βγαίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αυτόνομο κανάλι στο YouTube του Μπασκετάκη. Αλεξανδρίδης για να τροφοδοτήσει, αλλά δεν κατάφερε να παρήδει ο Καπετάνιος. 7-0 λοιπόν. Τελικά έχουν 8 παίκτες στη διάθεσή τους, όχι 7 όπως είπε προηγουμένως ο Puebla. Τρίτος στον πάγκο άργησε να έρθει λίγο. Θα παρήδει ο Καπετάνιος. Δεν πήρε το τρίποντο. Ο Ροζίδης πίσω έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Για 3 σεγόντες παιχνίδι ελεύθερος είναι άστοχος όμως ο Αλεξανδρίδης. Πίσω! 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 Πίσω!
Βάς και πολύ δυναμικά για το κλέψιμο, δεν κατάφερε στα όρια του φάουλ. Στη δεύτερη φάση προς το αντίπαλο, στην οποία θα κλέψει τώρα, πάνω θα χαθεί. Βαρύδης, Αλεξανδίδης. Μιλίδης θα πάρει ένα σκρίνο από τον Αλεξανδρίδη. Ο Δάνιος πήγε να πάρει την μπάλα. Ο Καπετάνιος πήρε την μπάλα, πήγε και ο Πάχτας να πάρει την μπάλα, η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν. Γι' αυτόν καλά, και φάουλ θα έρθει όμως. 7-2 από τον Καπετάνιο. Τώρα θα έρθει την πρώτη πόντι από 4 και 17 για τους Κοινόμαυρους. Άνθρωπος στην βολή πήγε ήδη για το επιθετικό rebound. Εδώ στο ανοίξε ότι μάλλον δεν πήγαινε μέσα. Αλλά μην την κορυφάτε από τον Παρασκευά. Ο Γιώργος στα 16 δευτερόλεπτα. Ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη. Στον εξυψωμένο χέρι του Βάχτα. Είναι άστοχος. Μελίδης. Είναι για το γήπεδο. Κοιτάξτε, στο 16 δευτερόλεπτα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Μπέρνετ του Γιώργο. Ξέρετε, ενδεχομένως μια μακριτή φάση, αλλά δεν την πήρε ο Παρασκευά. Αντανάκης. Αντανάκης έχει κερδίσει το φάουλ. Έχει κερδίσει τον Βάχτα. Παίζει από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γιώργος την επαναφορά. Δεν ξέρω καλά, θα παρασκευάσει, αλλά δεν πήρε τον τρίπο του. Τον άκησε και βρεθεί ελεύθερος για 3. Είναι άστοχος, ο Αλεξανδρίδης στο rebound του δεύτερο χρόνο. Δεν κατάφερε να χραπώσει την μπάλα στην πρώτη φάση. Δεν ήταν στη δεύτερη. Σαμπαρίδης. Παραβαίνει πολύ ψηλά και παίρνει την μπάλα ο Σουμελίδης. Και ένα screen. Μελίδης, σταματήσει την τρίπλα, Πάχτας θα πάρει το τρίποντο. Ενδεχομένως θα πήγε να κάνει φάουλ ο Καρανάσιος, αλλά δεν κατάφερε. Δύο δευτερόλεπτα, πρέπει να το πάρει ο Μελίδης. Πάρα πολύ δύσκολο, μόνο το απλό. Το πίεσε χρόνο και αντιπάλου του Παπαγιώργου. Θα Μελίδης το rebound. Και ο coach, ο φερόμενος της coach του Πανικού. Ο Δενάκης. Ο Γιώργος. Η γωνία 6 δευτερόλεπτα. Ο Μελίδης, ο Αντωνάκης, η weak side θα πρέπει να πάρει το τρίποντο, Παρασκευάς. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, τελικά δεν έπρεπε να πάρει το τρίποντο. Έπρεπε να πάρει την προσπάθεια όμως. Κατά πως ο Λέβης ήταν πράγμα που έκανε, αλλά στόχησε. Ο Μελίδης, μέχρι ελεύθερο δεν πήρε το τρίποντο. Ένα jump shoot, ο Καπετάνιος είναι άστοχος, ο Αντωνάκης στο rebound. Αντωνάκης, πάει μόνος του. Πάχτας δεν του έκανε φάουλ. Παρασκευάς θα το πάρει τώρα την τρίποντο. Στην 3 είναι άστοχος. Αλεξανδρίδης στο rebound. Σαμπρίδης. 3-44 για το τέλος της περίοδου με 1-2 τα ομαδικά. Κορίδης. Πάχτας θα δώσει ένα screen. Πάρει και την μπάλα τώρα. Στα 7. Αρκεί αυτός είναι σκράτα να σκέφτει τον Παρίδη. Και μόνος που έχει μέσα ένα jump shoot απέναντι και στον Αντωνάκη. Όπως ο προσωπικός του δίπολος είχε μείνει αρκετά πίσω. Άνθρωπος Παρασκευάς. Καρνάσιος. Ο Βογιώρος ένα jump shoot με ταμπλό. Είναι άνθρωπος πάρα πολύ ψηλά. Δεν κατάφερε να πάρει τον rebound ο Παρασκευάς. Ο Σανδρίδης. Κρυά από τη ρακέτα. Σανδρίδης στη φάση. Ο Μελίδης σου για 3. Αυτή τη φορά θα πάρει καλό. Φόρασε ο Φίλης από τον πάγκο, αλλά είναι άστοχος. Ο Σπέκης του. Καλό πάση γκέιμ, υπέροχη προσπάθεια. Θα χάσει η προσοχή την μπάλα του Μελίδη. Πάρει ένα jump shoot. Μια άνθρωπο στον αέρα. Ο Μελίδη μια μακρινή πάσα. Καπετάνιος θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Αντωνάκης πήγε, δεν κατάφερε να κλέψει. Σαν Μελίδη θα την αφήσει. Μπάλα ο Καπετάνιος. Με την ωραία πάσα του Μελίδη. Είναι το λίγο το όνομα το προηγουμένο. Το anyway. Σεβάσαι. Αντωνάκης. Ο Γιώργος με το νούμερο 13 ετοιμάζεται να περάσει στην παρτί για πρώτη φορά από αυτούς. Καθίπασα ωραία στον Αντωνάκη, θα πείσει την μπάλα στο καλάθι, είναι εύκολο. Και υπάρχει time out που έχουν καλέσει Κίτερνη, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο ένας από τον δύο ρεύς. Πρέπει να πείσει time out λοιπόν, θα ξέρουμε πολύ λίγο, 2,5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, πάμε για το καθιερωμένο πραγματικό zoom out. Εδώ πρώτη κατοχή μετά τους και την ρόμα αυτούς που πήρανε το time out είναι για αυτούς. Την ρόμα που πήρανε το time out είναι για αυτούς, εκεί, πλεονασμός. Σουμελίδης.
Φίλης έχει περάσει στο παρκέ, αλλά παρέντες έχει κάτι στο πάγκο. Μαζί με Αχτά και Καπετάνιο, καλή άμυνα. Μελίδης. Γιουτσέρ. Γιώργος με το νούμερο 13. Και προσφέρεται στην μπάλα. Ο οποίος ένα jump shoot είναι άνθρωπο από τον Γιουτσέρ. Δίποτε επιθετικό rebound όμως, αλλά είναι δύο παίκτες. Θα αφήσει την μπάλα και καλά στον Μελίδης. Νομίζουμε ότι για την Puebla BC έχει αυτό το ρόλο ο αγώνας, αυτός θα κοντραριστεί για την 8η ή 7η θέση πριν από τα play-offs. Golden State είναι επίσης στις 6 νίκες και έχουν ένα ακόμα παιχνίδι με τους Στεφανινά Timberwolves. Δεν θα πάρει χέρι με χέρι καθώς έκανε την κίνηση ο Αλεξανδρίδης. Ουδιά 3 είναι άστοχο από τον Αλεξανδρίδη. Το νούμερο 55 και με το νούμερο 11 παίζουν μαζί. Στο νόμα την παρασκευάσαι. Ωραία πάση να την καταφέρει. Ο Μελίδης το έχει κάνει πολλές φορές μέχρι στιγμής, να κοιτάζει το καλάδι για να μην παίρνει το τρίποντο. Ένα jump shot θα δικαιώσει στον Καλυφίλη. Το 16. Θα πήρω παρασκευάσει να κυκλοφόρησε η μπάλα σε δύο συμπαίκτες. Για τρεις θέσεις ο Κος. 14-6. Ένα λεπτό μένει για την λήξη της πρώτης περίοδου. Έχει καταφτάσει στο κύριο εδώ στη Ζανχαρίνα και ένας, μάλιστα, συγκυλάνε τα όργανα, ένας πολύ ένθερμος υποστηρικτής του Πανικού. Για τρεις του Μελίδης, είναι άστοχος, έρμος. Ετοιμάζεται αλλαγή, τριπλή αλλαγή για τον Πανικό. Σάστας Λεωνίδου. Εντός, διπλή αλλαγή τελικά, στους γιατρείς είναι άστοχος, στους δίκιο Αντωνάκης. Σάστα και Λεωνίδη λοιπόν περνάνε εντός, στο νούμερο 6 και άμα Μελίδης στον πάγκο. Για φίλοι, στους γιατρείς είναι άστοχος, πάρει το rebound ο Ανάτσιος. Παραλούν να χάσει την μπάλα και παραμόνευε αντίπαλα από πίσω. 20 δευτερόλεπτα τελικά, 16 εκ των οποίων είναι για τους πράσινους. Προσεβάς. Ένα φάουλ φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον Πουέμπλε, 1-2 είναι τα ομαδικά. Ανέμει να δώσει ένα screen ο Τάτσας σου για 3. Είναι άνθρωπος που παρασκευάσεις, αντικό rebound. Του Ρεφίλη 3 δευτερόλεπτα θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Ερβολή και χρόνο να προχωρήσει λίγο ακόμα. Κάποιος θα πρέπει να γίνει λίγο ριβάτης. Πως θα προγιώρωσε με τον νούμερο 13 για να πάρει την μπάλα. Τελικό σκορ λοιπόν 14-6. Ο Πανικός έχει κρατήσει στο πρώτο δεκάλεπτο. Με χαμηλό σκορ έχει κρατήσει τους αντιπάλους τους μόνος τους 6, μόλις τους 6 πόντους. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. 14-6 το σκορ. Πρώτη κατοχή είναι για τους πράσινους κατά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, το οποίο μόλις πήγαμε. Γιατί αν δεν παίρναμε, δεν θα συνεχιζόταν η μετάδοση. Anyway, πολύ λόγο λίγο. Πρέπει να Άλεξ έχει ξαναπήρε, πάει μόνος μέχρι μέσα. Αποφασιστικότατα καλάθι και φάουλ! 16-6, κατά χειροκροτούμενος τόσο από πάγκο όσο και από εξέδρα. Συν μια βολή. Τον Παρασκευά, ο οποίος έκανε πολύ καλό και πρώτο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Άστοχος. Στην βολή. Αμυντικό rebound. Το Διοφίλης. Μελίδης μέχρι μέσα να χάσει την μπάλα. Γύρω κρυθήματα από τον Παγκο του Πανικού. Εκεί παραμένει για τις δρόμα της Ανέλλες. Μελίδης την επαναφορά. Μπάλα Αλεξανδρίδης με το νούμερο 55. Παναγιώτης. Μελίδης μέχρι μέσα. Υπάρχει στήριγμα. Το φάουλ που έχει δοθεί στον Μουσικογιώργο με το νούμερο 13, 1-1. Πραγματικά στην περίοδο. Πετάνιος. Στην πάσα στην Ελισανδρίδη με το νούμερο 55. Ελιφίλη στα 7. Πάρει ένα σκρέμ με τον Πετάνιο, ένα jump shoot. Είναι άστοχο σε θετικό rebound όμως. Στον Καλή ο οποίος παραμόνευε. Θα έχουν περάσει εκτός. Πόδι και υπόδειξη από τον ρεφ. Κατοχή για τον Πανικό. Κρίμα,
15. Για να δούμε αν έρχεται τώρα η πρώτη πόντι για τη δεύτερη περίοδο για τους Τριμαύρους. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Σερμελίδης. Θα παίξει του φιλάθρου που λέγαμε στην πρώτη περίοδο. Είναι εδώ πέρα. Είναι άστοχος στην δεύτερη βολή να ανεβάζει τη συμπέλη. Υπάρχει μια κόρη πάντα από τον καπιτάνιο. Θα κοπεί! Του Παρασκευά. Τσάντα συγκρατεί. Υπάρχει μια πάσα. Δανείτε ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Ήταν υπερβολικά στην κίνηση ο Δημητριάδης. Θα σας ευχαριστώ πίσω, δεν πειράζει, φωνάζει ο Πάκπας από τον πάγκο για τους παίκτες της Πουέμπλα. Είναι ο Φίλιξ. Σερμελίδης. Μετάνιος. Πάλι Σερμελίδης, στα 10 δευτερόλεπτα, έχει σταθεί. Πάλι βρέθηκε, πάλι δεν πήρε το τρίποντο. Επενέβη στη φάση ο Παρασκευάς, μπάλα μπήκε εκτός. Μπήκε εκτός, ωραίος. Μπήκε εκτός, αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή ο Παρασκευάς. 5 δευτερόλεπτα. Ευθύνης ανάμεσα σε δύο παίκτες, ανάποδο λέει, άπειρε έστοχος. Να συμβάσουμε. Πάρει ένα πλημμυριάδι, θα προθέσω, ωραία φάση του Τάτσα. Θα πάρει το λίγο το παϊμόνο στην πλημμύρια μέσα, έναν ανοιχτρότερο με τα μπλό, είναι άστοχο. Το 2-15 βρίσκεται ο Πανικός, για να τώρα το πρώτο φάουλ. Όχι, διορθώνω, δεν υπάρχει φάουλ. Τι είχε, δεν είχε το πρώτο. Να συμβάζω. Δεν έχει δυνατότητα για να είναι στα play-off, θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες πολύ δύσκολη. Φίλης με τη μέσα στέκεται, είναι έστοχος απέναντι και στο Παρασκευά. Παρασκευάς Λεωνίδου, να του κάνουμε το σούτ, είναι άστοχο. Φίλιπ το rebound, χάλεψε το εισαγωγικό λίγο με τον Μεγαλή. Λίγο suffering from success η άμυνα των Σπέμπλα. Έχει παρέμβει πάλι στη φάση. Παρασκευάς, την καλό θα περάσει εκτός. Και είναι και πάλι για τους Τριμαύρους. Το Βετάνιο στην επαναφορά. Έπαιξε κάποια mind games, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Θα αφήσει την μπάλα μετά από πολλαπλές προσποιήσεις. Παίρνει ο Φίλης στο καλάθι. Παίρνει στον Παρασκευά. 17-12. Άμυνα! Ο Βρύντι σκοράρει 6 πόντους στα πρώτα 3 και κάτι η παίκτες του Πέμπλα. Πόντους που είχαν βάλει σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Παρασκευάς. Άλεξαν τον Πιφαγιόρ με τον νούμερο 13. Σου πια 3. Είναι άστοχος, παίρνει ο Φίλης στο rebound. Θα περάσει εκτός την μπάλα. Ήταν και εκεί πέρα ο Λεωνίδου. Συμπάλα είναι για τον Πανικό. Μετά το time out που κάλεσε ο Δενάκης, έχει υπάρξει και ίδια και το σχετικό πινακάκι για την περαιτέρω ανάλυση των επερχόμενων plays. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια της δεύτερης περίοδου και του παιχνιδιού γενικότερα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Σαν νίντζα πήγε ο προσωπικός αντίπαλος του Ελιοφίλη και κατάφερε να κατοχυρώσει την κατοχή. Κατάφερε να καταφέρει, ωραίο. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει ο Δημητριάδης, αλλά ήταν εκεί πέρα ο Λεωνίδου, ο οποίος θα κάνει μια λάθος πάσα. Πέρασε πια τρεις Σερμελίδες, έχει βρεθεί ελεύθερος και πάλι άστοχος airball. Έχει βρεθεί πολλές φορές ελεύθερος ή μη ελεύθερος στο That Matter και δεν πήρε το τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν το έξε. Συμβάσει. Πάλι σαν τον Κέιδιν. Συμβάσει, Καστίδη. Πάσα δεν θα δώσει. Προτές και ελεύθερος προς το Παστούλη δεν πήρε το Γιώργος. Τον Ιδου.
βρεθεί σε μια κάπως awkward φάση την παρεσβάσει. Ωραίες τρίπλες, παίρνει το Σουρμελίδη. Ο Λουκ πάσει στη γωνία σου για τρεις τσάτας. Είναι άστοχος, τελευταίος δεν πηγαίνει. Πόρει πόντ το Λεωνίδη. Είναι εύστοχος. Λειτουργήσε η επίθεση, βρέθηκε ελεύθερο τίποτα στη λήξη αυτής για τον Πανικό. Εξαιρετικό rebound, περιφύλλησε για τρεις. Ανέβει εδώ και πολύ ώρα να του δώσει το screen. Και ο Καλής είναι εύστοχος στον τρίποντο που επιχείρησε 19-15. Αργάλα σταθερά, κλείνει την ψαλίδα. Διαφοράς η παίκτης που έμπλα, για τρεις. Χωρίς screen αυτή τη φορά είναι άνθρωπος που θα βάλει. Αυθεντικό rebound, ο οποίος κατάφερε να διώξει την μπάλα, αλλά ήταν εκεί ο Σουρμελίδης. Ο Σουρμελίδης δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα και να την έκανε. Υπήρχε μπρος πίσω, άλλαξε με τον Τζάζι και θα κατεβάσει τώρα την επίθεση. 19-17 από το 16-6. Συμβάσει. Συμβάσει την Τριάδη. Συμβάσει μία ακόμα στον Τζιγιώργο. Λεωνίδη ένα jump shoot. Με τα μπλό είναι άστοχος. Θα ένιωθε την πίνα, αλλά στο αρχίσιο και λεωτήρης. Μέσα μέσα σε τρεις παίκτες είναι εύτομος, 19 όλα. Το 16-6. Στην ισοπαλία των 19 πόντων. 4.90 από το τέλος του πρώτου μισού. Τον Σιβάς. Πρώτος κρύπτος Τσάσα. Και δεύτερο θα έχει πάνω του μέχρι μέσα. Μέχρι το καλάθι. Θα μιλά το... Ον. Έχω μια μικρή αμφιβολία γι' αυτό. Το είπαμε με έναν έτσι ιδιαίτερο στόμφο. Θα το πάλι χαμηλά. Σας και παρασυμβάσεις να περάσουμε στον Φάγκο. Αντωνάκης και Αθωμελίδης. Έχουμε περάσει στις θέσεις, ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να την μετατρέψει σε ασίστ. Θα πάρει το φάουλ όμως ο Γιώργος. Μετατρέψει σε ασίστ σε πρώτο χρόνο, καθώς εκτελέσει πολλές. Και αν βάλει μία θα μετατρέψει ασίστ. Δεν θα μετρήσει κανονισμός. Δεύτερο φάουλ του Αλεξανδρίδη με το νούμερο 55. Πολύ αμυντικό rebound του Πιλίπη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πάντα αλλά ιδιαίτερο χρόνο. Περιστέρη τέριγα. Κλείσει την μπάλα του Νάκης. Ανοίχνεψε το dribbling του αντιπάλου του και πάει μέχρι μέσα. Τον ακολουθούσε, αλλά δεν κατάφερε να τον περιορίσει. Προκώς για να μην σκοράρει ο Σκαλής. 22-19. Γιώργης. Μετάνιος. Γιοφίλης, παρέμφης. Και ανάμεσα σε δύο παίκτες είναι άστοχος. Πήγε να πάρει το φάουλ. Μετρείται στον Εμβοτσιντιοκό. Δύο ρεξ. Πίσω ήταν λίγο σπάσιο τον Νάκης. Τον Νάκης γυρίσει, άλλαξε χέρι. Στάξει τον Γιοφίλη θα γυρίσει. Κόπη και τελικά έπαιξε καλή άμενα αυτός. Αλλά θα πάρει την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Σου για 3 εδώ θα την πηγαίνει στην γωνία. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αυτό και καλή. Αλεξανδρίδης το νούμερο 11. Συνάχισε το Παρτσέ με τον Λαφαρίδη. Καλό passing game. Το Πετάνιος. Είναι πρώτον τον Παναγιώτη. Πετάνιος είναι σκοτώ. Μελίδη θα γυρίσει. Περιστερό πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ενώ τελείωνο αυτό το συμπίξεις. Είναι άστοχος. Ο Γιώργος περάσει το rebound, ο Τονάκης. Ο Τονάκης παίζει υπερβολικά καλή άμυνα, αλλά δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα ο Αλεξανδρίδης. Το νούμερο 55 τον περιόρισε. Ο Γιώργος για τα screen. Πάρει τον Αθωμελίδη, καλό πάση και για τον Τονάκης. Είναι τελεύθερος στη γωνία, αλλά δεν παίρνει την μπάλα την χρειάζει. Μέχρι μέσα ο Τονάκης θα βάλει τον εαυτό του. Θα κερδίσει το φάουλ. Παναγιώτης Αλεξανδρίδης. Και καλής περνάνε εκτός. Δεν έχεις αρχιστεί σε δύο βολές. Θα μετρούσε το καλά, θα είναι πέντε προηγουμένως. Να σου έχω την πρώτη, στο συμβείο 19 παραμένει. Και θα συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ η παίκτη της Πουέμπλα. Έχουν δύο ακόμα να δώσουν παίκτη του Πανικού. Έστοχος. Δεύτερη, μία στις 2, 23-19. Τα φιλαράκια στο λίγο 4 πόντων με τον Πανικό. Δεν και είμαστε στην τελευταία 30 δευτερόλεπτα, anyways. Χρόνος είναι μία ενιαία συνεχή. Ο Δίρσης περάσει το Μαρκέ. Οι φίλοι σου, να πας εδώ τίποτε είναι άστοχος. Θα το μελίδι στο rebound. Μελίδι. Στα τις επιλογές του Λεωνίδου. Το
Μητσοτάκης. Καθλή πάει κάτω ο καλός. Σβέξης του. Βελίδης. Έτσι πάσα. Ανάση του Γιώργος. Στα 5 δευτερόλεπτα σου πια 3. Μόνο ταμπλό. Όλα πίσω μία. Έχοντας ταχύτατα στο ανοιχτό γήπεδο. Ζήτησε αλλαγή. Και θα πραγματοποιηθεί μύτη της στο όνομα του Δεμπίδη, το περνάει στη θέση του. Καπιτάνιος, ένα jump shot καλλιοφύλλης στα 20 δευτερόλεπτα, έχοντας πενεδικό στον Άκη, είναι άνθρωπος. Το βαλίδι στο rebound. Και μέσα κόπηκε πάρα πολύ ψηλά και ο Τσαβαντίδης. Απίστευτη φάση. Τρεις ούτια, τρεις αμύτες ώρα τον Άκη, είναι εύστοχος. Τσαβαντίδης. Έτρεψε 2 πόντους το Καλλιοφύλλης, έβαλε 3. Γλίτωσαν 2, έβαλαν 3. Σε άμυνα και πίτσε αντίστοιχα η παίκτη της Πουέμπλα. Βρίσκεται απίστευτα ψηλά προηγουμένως ο Δοντίδης. Ο Δοντάκης. Πάρει ένα σκρίτ από τον Θεμελίδη. Δώσε τώρα την μπάλα που πήγαινε καιρό στα 2 δευτερόλεπτα σε πια 3 ο Πεντάκης. Μαργαρισμένος πια στο πόδι. Είχαμε παράπονα προηγουμένως τα μαθηρίες για βήματα. Πήρε το επιθετικό rebound αλλά είχε εξαιρεθεί ο χρόνος της επίθεσης. Όταν πήρε την μπάλα από την ουσία της. Πόλεμος δεν πήγε. Αλεξανδρίδης. Το νούμερο Άιντιγα. Κάνει ένα screen. Πριν την μπάλα. Την Καλλιοφύλλη. Και αυτός έφυγε τη σειρά του, πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το καράτο. Έμενε από τον Βικτόριο Καλλιοφύλλη. Έχει χρεωτήσει τον Δημητριάδη. Και τελέσει 2 βολές ο ψηλός της Πουέμπλα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, χρονιά χωρίς. Βγήκαμε από εβδομάδα, πάμε για πάμε σε τελειώσαν οι αγώνες. Δεν χωρίς τώρα την πρέπει να πάμε. Δεν χωρίς τώρα την πρέπει να πάμε. Είναι καλή ομάδα, μάζα. Έχουμε ένα... Ήταν 24-0, 0-4 η Ρεγκυσπέμπλα. Άστοχος, 4-2. Δύο παίκτες και απέναντι σε 3 μπάλα έγκλειψε πολύ μεγάλο μέρος της πάνης αλλά δεν πήγε μέσα. Έγκλειψε μεγάλο μέρος και δεν πήγε μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση και σε άλλο context. Αν τον έχεις τις βολές λοιπόν. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του πανικού. Έφτασε στην πρώτη. 24-23 μπροστά ξανά. Η πράσινη. Αλλοντίδης. Δεν μας κρύβει τον Αθωμελίδη, γίνεται ρηστρέμ την μπάλα, θα καταφέρει να συγκριτήσει αυτός, ξανά τον Άγκης. Μόνος που έχει μέσα, είναι ο Άνοιξ Βόντερ με τα μπλό, είναι έστοχος και για το overplay, συνά με μια κλέψη την μπάλα ο Καρδιφίλης. Ανεβάσανε, 32 δευτερόλεπτα, Λεωνίδου, πιέζει. Μέσα ανάποδο, λέει, up coast to coast, ανάμεσα σε δύο παίκτες. 22 δευτερόλεπτα. Όλα με τον πανικό. Παρά, ωραία άμυνα, δεν έχουμε φωνάζουνε. Κρίτες από τον πάγκο της Πέμπλα. Μερνάκης. Παίρνει του Μερνάκης. Κρίτες ούτια 3 πίσω από αυτό. Είναι άσπρος ο Μερνάκης. Παίρνει το Μερνίδη. Ένα δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα. Με το χαμπλό και σίδερο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μετρούσε ή όχι η παιδί του Δοδίδη. Όπως και να έχει 27-28. Ναι, κάνει συμφέστητα ένα πολύ καλύτερο δεκάλεπτο η παίκτη της Πουέμπλα. Τον ξεφύγει από το χαμηλό ενεργητικό των 6 πόντων
στην κομιτή τους επιθετικά. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχουν καταφέρει να πετύχουν 22. Στο δεύτερο που πήρε λίγη χρόνο, λίγη ώρα, δεν ήμουν ιδιαίτερα καλό στα μαθηματικά στο σχολείο. Βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο. Αρκετά χαμηλό σκορ δεδομένη τη κατάσταση που επικρατεί εδώ των 4 γραμμών. Στρέφουμε έτσι πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη καρδιά της έναρξης της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για την Πουέμπλα. Σμελίδης, περνάς και τον Πριφύρη, δεν θα καταφέρει να επιστρέψει την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα. Λοιπόν, έχει γίνει στα 9 δευτερόλεπτα από τον Γιώργο Δημήτρη, το νούμερο 6. Σμελίδης, πάντα σκριν από τον Πριφύρη. Στο 30. Θα γυρίσει υπέροχη κίνηση ο Καρδανάτσιος. Ζωδάκης σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος αυτή τη φορά, 30 όλα. Μελίδης βλέπει την μπάλα τον Άκης, θα καταφέρει να συγκρατήσει κιόλας. Βλέπει τον Αδοντίδη, της πήγε και πάλι να του βλέπει την μπάλα Καρδανάτσιος. Μελίδης, καλό μπάσιν γκέιμ. Ο Γιώργος, από το λέει, από το πω. Δικαιώσει τον Μελίδη. Βρίσκεται μέσα, από το λέει, από είναι άστοχος. Μελίδης. Για τρεις είναι άστοχος ο Μελίδης. Το δούμε, λέει κάποιος από την Μπίμπλα. Τον Άκης. Στην Πάρσα. Με το που πήρε γύρισε ο Καρδανάτσιος, πήγε να πήρε πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι και ο Βαγιώργος είναι ακόμα επιθετικό rebound, είναι ακόμα καταφέρει να συγκρατήσει και την κατοχή. Ο Θεμελίδης Τσιμπίδη που πήγε να ολοκληρώσει και έφερε να βρει καλάθι 5 δευτερόλεπτα. Μήπως με ένα screen από πολύ μακριά, είναι άστοχος ο Παρασκευάς. Ο Δίδης ένα ακόμα κλέψιμο και θα κερδίσει το foul. Ο Παρασκευάς. Παρασκευάς την παραφορά. Ο Λονάκης για τρεις είναι άσχος αυτή τη φορά. Μόνος του μέχρι μέσα, ένα ακόμα φάουλ. Σπίτι στον Λονάκη. Έχει πάρει για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Κόρη μπάουλ. Και ένα ακόμα φάουλ. Παρασκευά αυτή τη φορά. Έχω στην πρώτη. 3-1 δωματικά πλέον. Έχω στην δεύτερη. Παρασκευάσεις θα πάρει ένα σκύλο στα 15 δευτερόλεπτα του Καρδανάτσιο. Δεν σας παίξει πάνω του άλλος. Πάνω του ο Μπάχτας. Νάκης στα 7 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα. Θα πάει μέχρι μέσα από φυσικά μετά από μια τρίπλα του Μελίδης που θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Αλεξανδρίδης, το νούμερο 11. Δεν θα πατάσεις και κάποιο παίκτες. Της Μακάμπη. Ωραία πάσα. Υπέροχη προσπάθεια θα βρει την μπάλα στο καλάθι ο Μελίδης. Έχοντας βρει ανοιχτό διάδρομο. Παρασκευάς. Παίρνα σκριν. Θα μάθουμε λίδι. Ένα jump shoot. Θα παίρνει στον Αλεξανδρίδη. Μέσα είναι εύστοχος. 36-33. Για τρεις έχοντας βρεθεί. Όχι ακριβώς ελεύθερος ο Γρυφίλης, αλλά κατάφερε να αρκετήσουμε εδώ. Θα αποφάσει να πάρει. Πάρε ένα screen στα προτέσεις σου για τρεις πίσω από αυτό. Είναι και πάλι έστοχος! 39-33.
Μελίδης. Μελίδης. Πήγε να βγάλει μια laser πάσα, δεν κατάφερε να σε κρυπήσει το Καλλιοφίλης, ούτε πάχτας που ήταν εκεί πέρα. Δύο εναντίον ενός, τρεις εναντίον ενός, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι από τον Γιώργος λαμβάνοντας από τον Παρασκευά, υπέροχο teamwork, 41-33. Προσπάθησε πάλι, σαν μεγάλη διαφορά ο Πανικός, με τη μέση σαν ο Καλλιοφίλης είναι εύστοχος απέναντι. Πιάζει τον Παρασκευά, ο οποίος ήρθε στο διάβα του. Ευχαριστώ. Θα προτέσετε δηλαδή στο φάλο από τον Μπάχτα. Μέσα! Το θέλουμε! Μπάχτα! Το θέλουμε! Αλλαγή, 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 αλλαγή! Υπάρχει η αλλαγή, Μπάχτα θα περάσει στον Πάγκο. Καπετάνιος στη θέση του. Μαρτζιβάς! Περνάς κρίνα τον Καρονάσιο. Ο Καλλιοφίλης πάνω του σουτ για 3 μετά από ένα step back είναι άσχετος. Περνάει στο διπλητικό rebound όμως. Αντωνάκης. Άλεξε τον Αγχομελίδη, πάρει ένα screen, πάει μόνος του μέσα, ένα μόνο φούλτερ στη σωρά είναι άστοχος. Καπετάνει στο rebound και για να κλέψει ο Αντωνάκης, γύρισε. Και εξασφάλισε την κατοχή. Καλλιοφίλης. Καλλιοφίλης στον αέρα, είναι άστοχος με ταμπλό, είδε στο διπλητικό rebound. Γυρίσει, είναι άστοχος. Ο Καρδάνιο σου για τρει και φίλοι είναι άστοχο. Αντωνάκη. Αντωνάκη, κάνε μια προσπίση να δώσει δεύτερη φάση στον Αγχομελίδη που έχει κερδίσει το φάουλ. Τον Αδοντίδη. Έπειτα από μια προσπίση. Έχει ζητήσει προηγουμένω ο Μπάχτα. Πάει μάουτα, αλλά δεν πάρτηκε. Αντωνάκη θα περάσει στον πάγκο. Ανάσυψε ο Γιώργο στη θέση του. Αγχομελίδη λοιπόν στι βολέ. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη είναι το Γιώργο και σίδερο. Μελίδης. Μελίδης στο mind game θα γυρίσει. Άστοχος σε επιθετικό rebound και καλάθι. Αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό foul. Φίλοι φίλοι. Διαφωνεί λίγο με την απόφαση. Πόσο φάουλ έχω ρώτησε ο Παρασκευάς. Λέει 3 ο Αντωνάκης. Αν μπορείς να ακούσεις το σωστά. Παρασκευάς. Αντωνάκης για 3. Γεια σας. Λοιπόν, για 3 είναι άστοχος. Χωρίς να φέρει το rebound, συνεπώς θα είναι στην 8η θέση όπως και να έχει. Θα τους χάνουν το δικαίωμα ισοβαθμίας με τους Golden State. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου είπα επαντιδίθεται σε αυτό. Λάθος, διορθώνουμε. Στο Γιώργος κατά αναφορά. Και συμπάσα ωραία στον Θανάση του Γιώργο. Πάμε με Αλεξανδρίδη, Σουμελίδη. Είναι δεύτερο, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Πήγε δεύτερος μέσα πάνω του. Ο Σουμελίδης. Δύο παίκτες είναι μέσα κάτω. Συμπάλλεται για τον πανικό. Καρνάτιο. Πας. Κάνε σαν τρει πάνω από το δέξι τα πόδια, πάει μέσα μέσα. Ένα άτσαλο τελείωμα από τον Θεμελίδη. Δέξι το τέλειμα. Ωραία πάσα, ο Δοντίδης θα κερδίσει το φάουλ, να μένω τον Θεμελίδη. Αλέξ
Αλεξανδρίδη, στο νούμερο 11 περνάει εκτός. Να παρέδει στη θέση με τα παρατητή ώρα. Αν στην πρώτη, 41-35 παραμένει. Αν στην δεύτερη, δυνατότητα και κοντό. Θα συμβάσει. Καρονάσιος, Σουμαλίδης. Σε 3 στο γιόρο, στο νούμερο 13, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Από τον Παρασκευά, πολύ ψηλά το δεύτερο. Στρέχει. Ο Γιώργος. Προσκευάσου για 3 είναι άστοχο. Θετικό. Μία πάσα στον Δημήτρη. Μια λάθος πάσα τώρα και ο Δημήτρης έκλεισε. Έκλεισε και θέλει να τρέξει. Μπαλ να περάσει μπροστά από τον Καπιτάνιο και από τον Καρονάτσιο. Δεν είναι το νούμερο 6. Θα σου πω στην πρώτη. Θα βρω να το πει με την πρώτη ευκαιρία. Θα τη συμβάσει στον Ιδού. Μάση, ο Γιώργος. Μόνος μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάρα πολύ μεγάλο άλμα με την Παρασκευά. 43-38. Ωραία, πάσα τα κοπία από τον Ιδού με τον νούμερο 13. Καλό ήταν, πήρα! Πάστα από τον πάγκο. Καλό ήταν, πήρα! Πάστα, Ζωνάκης, μπροστά. Έχει την πάρα στην Μελίδης. Με το που πήρε την πάρα στην Κιατρίς, είναι άστοχος. Δεν κατάφερε να πάρει το σκορ rebound. Ζωνάκης. Ζωνάκης που έχει μέσα μόνος του, θα σκοπεί από τον Οδοντίδη. Για να το κάνει και δίσκη και κάποιο φάουλ. Κάτσα. Θα σου δώσω τη συμβολή μέσα στο τρίποντο 43-41. Ζωνάκης. Ο Γιώργος με τον νούμερο 13. Ένα τζάπ σου από το screen. Συγκρατήσει την μπάλα μετά από αρχικό κλέψιμο και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τέχνη του πανικού. Είναι άφημος όμως ο Γιουβίλης. Ο Τανάκης. Άλλαξε με την τσάτσα που είχε περάσει το μπαρκέ. Γυρίσει με το δεξί. Άφησε την Μιχλιάδη και κερδίσει το φάουλ όμως. Με τον Τίδη. Άκυρα λίγη τελικά. Συντριάτησε πολλές. Στην πρώτη.
Κάτσα το 19-4. Α, το 24, sorry, sorry. Δεύτερη. Ήταν το φάουλ του Χαγιοφίλη. Παραδοποιήθηκε τελικά η αλλαγή. Συμβολίζει σε περάσεις στον πάγκο. Παρίδης. Τον κλέψε. Πάμε καλά, δεν έχει σηκώθηκε. Γράψε ιδιαίτερα λεπτό. Παρίδης. Πάρα πολύ επιθετικά για το rebound. Υπάρχει τελικά στο Νοδοδίδη. Με την προσπάθεια. Εξήρυμα Λεωνίδου και Αλεξανδέρης με τον νούμερο 15 είχαν περάσει εκτός είχαν πέσει κάτω. Ρε φίλοι θα γυρίσει, είναι άστοχος. Τον Άχης έδειξε αλλού, ωραία θα έδειξε αλλού. Πέμπλα λοιπόν, μπάλα για 14 δευτερόλεπτα, το 17,4. Διαφορά εκτός του πανικού. Είναι με τα ups and downs, με πολλές αναλλαγές και στο σκορ και στην ενέργεια και στο tempo. Επιστροφή πολύ λίγο για το μάλλον. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα για την αρχή της τέταρτης και τελευταίας μιας περίοδου. Πρώτη προσοχή είναι για τους νόμερους του Μελίδης. Έχει περάσει νέο στον αγωνιστικό χώρο. Καλώς και ο Σαχαλής μετά από πολύ παράσταση για 3 άτομα στον Μελίδης. Θα προσπάσει το rebound. Έχει σταματήσει τρίπλα, παρασκευάς. Γύρω από τη γωνία. Να τζάμψου την κυρία της είναι έκτοχο 49-43. Μελίδη. Δίδης. Πολύ περίεργο και περίεργο τρόπο. Τότε συγκράτησε το μόνο, συγκράτησε το βγάλει και την ωραία πάσα. Ο Λεωνίδη κάτω χειροκροτούμενη και αυτή η προσπάθεια από τον πάγκο και από την εξέδρα του τελικού. Ο Μελίδη πάρει ένα τεχνολί. Μέσα ένα ακόμα φάουλ. Thank you.
Ανασκευάστε την παραφορά, τον ίδιο. Να είναι από τον Δημητριάδη, ένα step back, είναι άστοχος στα 4 δευτερόλεπτα. Μέσα από έλειψε πάρα πολύ χώρο παρασκευάστον έκοψε. Δεν είναι για να πάρει για να μας πάει για το post post, όχι τελικά βγάζει μια πάσα στον Τσάτσα, ο οποίος πάει και κόβεται και αυτός από τον Δοντίδη. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα μετά το time out. Το δοχή είναι για τους πράσινους. Ο Νός, παρασκευάζει. Νόμος, Ρονίδου. Συνδράτησε τα βουλία του Σύσμα, είμαι μέσα, σκαρσπάσα. Ο οποίος θα γυρίσει, θα χάσει. Το λοκτάγιο του Σύσμα, τα λάθος, ο λάθος, όμως παρασκευάζει, παραμόνευε. Στήριγμα. Αλλαγή. Αντωνάκης. Ο Χαμηλίδης περνάνε εκτός. Τάσος. Και ο Θανάσης και ο Γιώργος περνάνε εκτός. Καλά. Να δεκρίνω σωστά. Κύριος Κατσιπάσα. Από την παραφορά. Από τον Κατσιπάσα για 3 είναι άστοχο. Θεοφίλης, θα έχει πέσει κάτω από το σπίτι μου, ωραία πάσα στον Καπιτάνιο, θα συναντήσει στο καλάθι. 91-49. Μητριάδης. Συμβάσει πάλι να σκέφτει Μητριάδη, υπάρχει φάουλ. Ακόμα 1-2 τα ματικά. Θα μιλάω προφανώς, θα συμβάσει. Συμβάσει μετά από μια τρίπλα για 3 είναι άστοχος. Θα κάνει το δίπαλο. Πολύ συχνά δεν καταφέρει να παίρνει την μπάλα ο Δημητριάδης. Θα φανάζει στον Παγκο που θα δει την μπάλα. Ωραία. Ανάποδο λέει η ΑΠ. Θα κερδίσει το φάουλ του στις δύο βολές. Ευχαριστώ και φίλες. Πενήντα, ένα, πενήντα. Έτσι όπως την τέτοιμο, τα βγούμε και η περιπέτεια. 51 όλα. Μία ακόμα ισοπαλία. Δονάκης. Τριάδης, καυτή πάσα, ο Μελίδης για την Ραγέτα, τον Άγκης. Πάλι ο Μελίδης, θα αποσυντάρει, γυρίσει, έπαιρνε σε δύο παίκτες, είναι άστοχος. Μελίδης παίρνει το rebound, βέβαια, καλή άμυνα. Δεν θα πάρει το παραπονόμιο. Πάσα ωραία, ο Μελίδης θα αφήσει το καλάθι. Παρά την υπερφοροσπάνια, θα πάρει το σπίτι για το μπλοκ. Μελίδης, είναι στο... Παγκού, το νούμερο 95, στη θέση του έχει περάσει το νούμερο 11. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ περίπτωση στο τόπο του Βαστιμπά. Είναι άστοχος, δεν την πάρει μετά από το τελικό rebound. Καλαγή κατοχής, πήραν και παραπάνω για βήματα από τους παίκτες της Πέμπλα. Γι' αυτό είναι το ριμπάλα, τράφησε στην επαναφορά. Άρχισε με το Σουμπελίδη και θα κατεβάσει την επίθεση των κίτρινων ομάδων. Λοιπόν, από δύο ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες την περίοδο. Γυρίζει ο Καπιτάνιος, θα πάρει το φάουλ για τον Θεμελίδη. Ο Γιώργος, μπορεί να έχει περνάει στο Σκυριανίδιο. Είναι υπερβολικά καλή άμυνα, πολύ μυστική άμυνα ο Ντονάτης. Γυρίζει ο Καλυφίλης, είναι άστοχος.
που έχει κερδί. Αυτό καπετάνιο. Εξαντλήτης με το νούμερο 11, δεν πήρε το τρίποντο. Με τρίπλα και στο καλυφίδι, ο οποίος δεν θα παρείται αυτός ο τρίποντος. Weak side από κάποια μάνη. Με προσπίση ένα δίποντο τελικά από το σεβαλίδο. Με το νούμερο 6, πολύ δύσκολο προσπάθεια. Τελείω ένα χρόνο. Με δίπησης Χριάδης. Μελίδης. Σε ένα side step. Μελίδης. Μέσα ωραία πάσα. Απέδειξε δύο παίκτες. Κυρίζει το φάουλ. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πώς μπορεί να σε Σαλαβουδίδη. Πέφτει την ώρα σήμερα και από εδώ. Μια αλλαγή. Λαφαρίδης. Πέρασε στο Δουλίδιας, ο οποίος να είναι όλα καλά, φαίνεται να έχει σκίσει λίγο στο δεξί του χέρι. Αυτός εκτελέσει και τις βολές και το πάνω πιάνει στους παίκτες, αλλά και είναι έτοιμος. Είναι τα 1.55. Βάζει. 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 Ωραία πάσα. Θα τερνήσει το φάουλ. Αυτό να λείπει. Δύο ακόμα βολές. Ανάμεσα 4 και 25 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Χορηγείται μάλλον ήδη ψυχτικό υλικό. Συνδίδει από τον Μπάχτα, συνδείξουμε να είναι όλα όσον αγώνα φαίνεται να έχει πείσει. 52-55 μετά την αρχική βολή. Ο φίλος του για 3. Εύστοχος! 55-58. 52-58 διαθώνω. Αυτό είναι το 55 που θα γίνει 58. Πολύ μεγάλο μάτς από τον Μιχαλίδη και από αυτόν Παρασκευάζ. Για 3 απέναντι στον Αλεξανδρίδη, το νούμερο 11 δεν μπορεί να απαντήσει. Καρνάτσι στο rebound, πάλι Παρασκευάζει. Πάλι ο Αλεξανδρίδης απέναντι του. Και να βάλει μια πάσα, θα καταφέρει στον Καρνάτσι ο Παρασκευάζει. Καλό passing game, Αντωνάκη στο για 3. Στο τελείο να φτάσει επίσης απέναντι στον επόμενο χέρι του ψυχνίδου. Βάλει να τρώσει επίσης το rebound. Αν τρώσει απέναντι στον επόμενο ο δεύτερος έμεινε. Ξανά επίσης το rebound, δεύτερο από τον ίδιο. Μιλάμε για έμεινε. Για δεύτερη φορά. Δεύτερος από τον Μιλίδης. Πάρει το βάλω από τον Αντωνάκη. 6 δευτερόλεπτα, Παρασκευάς. Πάρει να σκέφτουμε τον Μελίδη. Μόνος του μέχρι μέσα. Μια πάσα θα μετρήσει αν μπει. Buzzer beater είναι άστοχος όμως ο Γιώργος. Το νούμερο 6. Είναι φίλης. Κερδίσει το φάουλ από τον Καπετάνιο. Έχω δώσει την πρώτη, 52-60. Παρασκευάζει. Παρασκευάζει, κάνει τρίπλες. Κάνει. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ για δύο ακόμα βολές. Ο ιδιωθόνο. Ιδιωθόνο, θα μιλάω το φάουλ.
πίτσα που ήθελα να δώσει, είναι δεκτικά πίτσα. Όχι, πάλι τον Αλεξανδρίδη με το νούμερο 11 και τώρα πράγματι βολές. Σαν να είδα λίγο το μέλλον. Μέσα από την πρώτη του Νάκης, 53-60. Για να δούμε αν ο Πανικός μπορεί να κάνει το comeback με την Άντζελα Δημητρίου. Μέσα από την δεύτερη. Δάνιος, Μιχανδίδης, το νούμερο 11. Μιχίλης, έχει 4 φαλόδες και πολύ ώρα. Έδωσε δευτερόλεπτα για 3 αλεξανδρίδες. Ναι, άστοχος και βάλει τα τελευταία δευτερόλεπτα με το προηγούμενο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη σε ένα τελευταίο τρίποντο. Με ταμπλό, ο Γκαρνάτσιος είναι άστοχος με δεξί γουκ. Το rebound, δύσκολο στιγμή και το τέλος. Ένα φάλο από τον Αντωνάκη. Ό,τι αν γίνει μετά οι επιστροφές, αυτό μας νοιάζει, Πάκτας λέει. Τέταρτο φάουλ και τον Τονάκη. Άφαλος την πρώτη βολή. Μελίδης. Στον δεύτερη αμυντικό ριμπάντο τον Τονάκη. Κεβάστε. Σκριν, τον Μαζομενίδη, ο Δονάκης θα γυρίσει. Καλάθι και φάουλ ανάμεσα σε δύο παίκτες. Όπως μόλις είδαμε ήταν το πέμπτο φάουλ του Καλλιφίλη, ο οποίος αποβάλλεται. Το 24-5 έκανε. Όχι, όχι. Ο Βένες είναι το τελευταίο διορθόνο, οπότε είναι... Παραμένει με 4, βάζει την μπάλα. Το λάθος, η γραμματεία, λάθος. Στο μέλλον συμβαίνουν αυτά. Άμα χάσουμε να κάνουμε. Στο Σουμελίδης, αμυντικό ρεκόρ του Σουμελίδης μετά από συγκυρία. Συμβάσει. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Έχουμε περάσει επισήμως στην Crunch Time παρασκευάς. 97-60. Ο Σουμελίδης απέναντί του στη μέση απέναντι σε άλλους δύο παίκτες ανάμεσα. Είναι άσχετος όμως. Περιμένω τα μαδικά του πολύ ώρα. Θα γυρίσει με το δεξί δεν έχει το πως. 62. Πράγματι time out για την ομάδα του Πανικού. Το έχουμε σε πολύ λίγο. Είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Οι δύο ομάδες εξαρτήσαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο για το time out. Είχαν καλέσει οι παίκτες του Πανικού. Για τους οποίους είναι η μπάλα από το συγκεκριμένο σημείο. Σε βάζει και από τα screen, δεν καταφέρει να κρατήσει. Καταφερούνται ο Αντωνβελίδης και μέχρι μέσα τρέχοντας την κοινότητα Δίδης. Και με το λεγόμενο στο λάθος της επαναφοράς, 57-64. Πανικός θέλει σκορ και γρήγορα. Τρία ανοιχτό διάδρομο, ωραία πάσα από τον Αντωνάκη στον Καρδονάκη και είναι άστοχος. Αμυντικό ριβάντο από τον Δημητρίου, αλλά σε δύο αντιπάλους. Συμπεριφορικό, Σουμελίδης. Θα το περάσει το κέντρο τον Δίδης. Μέχρι μέσα, πήδηξε πολύ ψηλά, δεν κατάφερε ο Ρασκευάς. Δύο καλάθια μαχαιριά στην καρδιά του Πανικού, ο οποίος έκανε το... το comeback σου για 3 είναι έκτοπος, το παρασκευάζει με ταμπλό. 66-66. Κοίτα λίγο τα λόγια μου. Στον τρίτη, σε δείχνει το φάουλ. Οι δύο παίκτες τον είχαν κάνει μπαστιτικό σάντουιτ εντός αγωγικών. Στον παίκτροπη στον Καρανάσιο. Δύο βολές για τον Αλεξανδρίδη. Έχουμε την δεύτερη 60-67.
μπάσκετ. Ένας κέντρος στα 19. Θεωνάσιος, πάλι πάνω σε μπάσκετ. Στα 25 ζουν 3 έχει πάρει προσωπικά. Μια στοχός, ο Αλεξανδρίδης στο rebound. Νούμερο 11, κρατάει την μπάλα, πάλι δύο παίκτες. Πάνω του, πάλι στον Καρνάσιο το φάουλ. Να μη δεύτερη time out, λέει ο Δανάκης. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Καρνάτσιο, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Δανάκης, πάσα στον Θεμελίδη, σούτ για 3. Άστοχος. Δεν θα κάνει το φάουλο ο Καρνάτσιος αυτή τη φορά στον Αντοντίδη. Τελικό σκορ λοιπόν 60-67, είπε και σαλίλος του χέρου και δεν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση, μπαλά μπαίνει στο κοκκέ. Κλείνουνε με νίκη και θα νίκη λοιπόν για την regular season Master League για την Puebla 60-67 και προσθεί να είναι πίσω ακόμα και με 10 πόντους στο 16-6, 6 μόλις πόντους στο ενεργητικό της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη παναμέτρηση κατά στη διεύθυνση του τέλους. Σε πόντους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το κοκκιστικό λικό να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, καλό βράδυ, καλό πρωί, οτιδήποτε γουστάρετε, γεια σας.